Κάναμε την περιήγησή μας στα περίπτερα του The Festival. Από αυτά που συζήτησα και με τους εκθέτες και με τον πρόεδρο του συνδέσμου, βγαίνουν θετικά συμπεράσματα όσον αφορά την κίνηση σε σχέση με πέρυσι. Αν και η κίνηση είναι περίπου ίδια με την περσινή, όταν σε χαλεπούς καιρούς η κίνηση παραμένει σταθερή, το εκλαμβάνουμε σαν σταθερά ανωδική πορεία. Νομίζω ότι η Βούνα, που έτσι κι αλλιώς δεν πάει καλά, θα πρέπει να στηριχτεί λίγο παραπάνω από την κυβέρνηση κυρίως. Βλέπω ότι οι επιχειρηματίες, και όχι μόνο της Βούνας, αυτό είναι γενικό, δεν έχουν την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουν γενικά επιχειρήσεις από την κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι η Βούνα όμως που ενδιαφέρει εμάς εδώ στην περιοχή μας, τραβάει τα πάντινα, μια περιοχή, ένας κλάδος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην οικονομία αυτού του τόπου και γενικά της Ελλάδος. Υπάρχει πρόβλημα και με τις διεθνείς σχέσεις. Η Ρωσία και η Ουκρανία, όπως ξέρετε, με τα προβλήματά τους είχαν αντίκτυπο προς τη Βούνα. Άλλες αγορές αναμένονται. Η Κίνα βεβαίως είναι μια αγορά. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά της Βούνας και σε άλλους ορίζοντες για να μπορέσει να κινηθεί. Εντάξει, υπάρχουν αναμενόμενα προγράμματα τα οποία οι Βουνοποιοί μας περιμένουν να υπογραφούν και από το ΕΣΠΑ και από την Περιφέρεια. Δεν λύνονται όμως τα προβλήματα, θεωρώ, με το να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα για 500 θέσεις εργασίας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Βούνας, θεωρώ. Αυτές τις θέσεις εργασίας μπορούν και οι ίδιοι οι μεγάλοι Βουνοποιοί μας να τις βρούνε, να τις μοιραστούν, να τις δώσουν. Αλλού είναι τα προβλήματα. Η ενίσχυση του κλάδου πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από την παραγωγή, από την εκτροφή των βουνοφόρων ζώων, από τις διεθνείς αγορές, και σε αυτά πρέπει να μπει δυναμικά η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η κυρία Τελικιωρίδου, η οποία έκανε μαζί μας τη βόλτα, θα βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Είναι νέα στον χώρο, είναι όμως στο κατάλληλο Υπουργείο για να μπορέσει να βοηθήσει τη Βούνα. Και βέβαια οι ίδιοι οι οποίοι θα πρέπει να πολεμήσουν με ό,τι τρόπο μπορούν αυτή την ιστορία με την οικολογική Βούνα, που προσπαθεί σε όλο τον κόσμο να μας πει ότι η πλαστική Βούνα είναι ωφέλιμη για το περιβάλλον.